πράγματι ολοκληρώθηκε επιτυχώς μία εκδήλωση του πολιτήρου πρέβεζας που στόχο ήταν, είχε αφενός να αναδείξει τον ισότιμο ρόλο που πρέπει να έχει η γυναίκα μέσα στην κοινωνία μας και αφετέρου των αναγκαίων ζυμώσεων των οποίων είδαμε σήμερα εδώ και των συμπερασμάτων τα οποία αναδείχθηκαν. Όλα ήταν περίφημα, οι ομιλήτρες ήταν κατοπιστικές, βγήκαν πολύτιμα συμπεράσματα. Ήταν μια πρωτοβουλία, επιτρέψτε μου να πω, της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα της Προέδρου αυτής, της κυρίας Αγγελικής Κωνσταντινίδη. Η οποία είναι εξαιρετική, κάνει σημαντικό έργο και στο επιμελητήριο και γενικότερα και είπε και για σας ότι έχετε εξαιρετική συνεργασία, η οποία φαντάζομαι θα συνεχιστεί, έτσι. Κύριε Βασιλιάδη, επιτάσσεται. Η κυρία Κωνσταντινίδη είναι ένα πολύτιμο στέλεχος του επιμελητηρίου Πρέβεζας με πάρα πολύ εμπλοκή σε οτιδήποτε χρειάστηκε, αλλά όχι μόνο στο επιμελητήριο, αλλά και γενικά σε πανελλήνιο επίπεδο. Μέσω του ΕΔΕΓΕ δημιουργούνται, ακούσαμε και εδώ σήμερα, δράσεις, διαπιστώνονται κακώς κείμενα και συγκεκριμένα είναι μεγάλη επιτυχία του δικτύου το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα νομοθετήσει για την άδεια μητρότητας των γυναικών οι οποίες είναι επιχειρηματίες. Έτσι, είναι μια πρωτοβουλία και μια απάντηση το τι μπορεί να κάνει μια ενεργό εμπλοκή μιας γυναίκας με τα κοινά και συγκεκριμένα και όλο το δικτύο που απαρτίζεται από γυναίκες. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της γυναίκας σήμερα και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στον θεσμό του επιμελητηρίου γενικότερα? Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εμείς το βλέπουμε, δεν έχουμε πολλές γυναίκες. Η κυρία Κωνσταντινίδη είναι η μόνη γυναίκα η οποία απαρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά παρά τα αυτά είναι η ομορφιά, να το πούμε, είναι η ζωή, είναι η έμπνευση. Οι γυναίκες σκέφτονται τελείως διαφορετικά και μας λείπουν οι γυναίκες, μπορούμε να το πούμε, επιτρέψτε μου κύριε Βασιλιάδη, από το Διοικητικό μας Συμβούλιο. Γιατί είναι το άλλο μας μισό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο το επιμελητήριο πρέβεζας, είναι όλα. Κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλες τις γυναίκες και εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τα κοινά, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί κανένας. Οφείλουμε λοιπόν να μην είμαστε θεατές των πραγμάτων, να θέσουμε τον εαυτό μας μέσα σε πολιτικές, μέσα σε συλλογικούς φορείς και από το εκλέγεστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε για όλα αυτά τα οποία έτσι πρέπει την κοινωνία μας, το επιχειρήν και με το οτιδήποτε θα ασχοληθεί ο καθένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.